αυτό είναι σωστό. Δεν ήξερε ότι αυτά μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν γίνονται και με αυτό το σχήμα. Γιατί έμεινε το αδίκητο. Κοιτάξτε, ενδεχομένως η αριστερή πλατφόρμα είχε την ελπίδα ότι όταν το δίλημα. Ότι θα επηρεάσει. Ότι όταν το δίλημα θα μπει σε ανθρώπους που προέρχονται από την αριστερά, πάμε για τρίτο μνημόνιο ή κάνουμε μια μεγάλη τομή η οποία είναι αναγκαία για τη χώρα, όσο και αν ένα κομμάτι της κοινωνίας, ας πούμε, ακόμη δεν την αποδέχεται, ένα όλο και διευρυνόμενο όμως κομμάτι την αποδέχεται. Ίσως περίμενε ότι δεν μπορεί αριστερή ηγεσία κόμματος να επιλέξει το τρίτο μνημόνιο. Δεν ξέρω αν εσείς το θεωρούσατε σίγουρο ότι θα το επιλέξει το τρίτο μνημόνιο εξ αρχής. Βλέπατε αυτή την ταλάντευση του ΣΥΡΙΖΑ. Προσωπικά εγώ το θεωρούσα. Αλλά θα έλεγα ότι σε όλη αυτή την περίοδο είχαν μια ειλικρίνεια. Και ξέρετε ότι πώς την εκμεταλλευόταν και η Νέα Δημοκρατία, βγάζοντας εδώ και εκεί σε διάφορες προεκλογικές περιόδους τον Λαφαζάνη, τον Α ή τον Β, ο οποίος είπε αυτό για το εθνικό νόμισμα. Άρα δεν μπορούμε, νομίζω, να τους κατηγορήσουμε με αυτόν τον τρόπο. Εμείς δεν κατηγορούμε κανέναν. Όχι, κάνουμε κριτική. Ο ΣΥΡΙΖΑ λέει ότι, κύριε, καθώς να μέσα σε ένα κόμμα, ναι, μεν είχες την άποψή σου και δεν αμφιβάλλει κανείς ότι ήσουν ασυνεπής. Στην αριστερή πλατφόρμα τώρα λέμε. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, ήξερες ότι η επίσημη γραμμή του κόμματος είναι άλλη. Ναι, δηλαδή, τι καθώς να περίμενες, τι να προδώσουμε. Κοιτάξτε, ακόμη και αν αυτή την κριτική τη δεχτεί κανείς. Παρότι εγώ πιστεύω, σας είπα πώς θεωρώ ότι βλέπαν τα πράγματα. Ξέρετε, βρέστε μου έναν αναμάρτητο πολιτικό. Και ο παριστάμενος δεν είναι αναμάρτητος. Εντάξει, εσείς είπατε τώρα και αυτό ότι το μεγαλύτερο σας λάθος είναι ότι προωθήσατε τον κύριο Τσίπρα. Τον κύριο Τσίπρα τον ψήφισε το 36% όμως του ελληνικού λαού. Ναι. Να ολοκληρώσω μια στιγμή. Δεν ξέρω αν πηγαίνατε εκεί ή απλώς στο αναμάρτητος. Θα σας πω. Όχι, δεν πήγαινα εκεί. Και άλλες αμαρτίες έχω κάνει και άλλα λάθη έχω κάνει κλπ. Και νομίζω ότι και εσείς ως δημοσιογράφοι πρέπει να έχετε κάνει κάποια λάθη. Περισσότερα από όσα νομίζετε έχουμε παραδεχθεί. Κοιτάξτε, όμως στις μεγάλες στιγμές κρίνονται οι άνθρωποι. Και εγώ εκτιμώ πολύ, θα εκτιμούσα και από τη Νέα Δημοκρατία και εκτιμώ από τη Νέα Δημοκρατία που υπήρξαν ή από το ΠΑΣΟΚ ανθρώπους που την κρίσιμη στιγμή είπαν πάνω απ' όλα το συμφέρον του λαού και πάνω απ' όλα το συμφέρον του τόπου. Και παρότι είχαν τίμημα, είναι ωραία η ασφάλεια να είσαι σε μια κυβέρνηση, να είναι το πρώτο κόμμα, να έχει ανοιχτά τα πανιά της και ούριο τον άνεμο. Και βρέθηκαν σε αυτή την περιπέτεια που βρίσκονται. Τώρα για αυτό που είπατε. Όταν αναγκάζεσαι να φέρεις μνημόνιο, δεν έχεις ανοιχτά πανιά ούτε ούριο άνεμο. Εξ αντικειμένου. Εντάξει, σας λέω, αλλά ήταν το μεγάλο κόμμα το οποίο δεν αμφισβητούνταν. Σήμερα αμφισβητείται φυσικά η δυνατότητά του να είναι πρώτο. Γι' αυτό που σας είπα τώρα, προφανώς θέλετε να απαντήσετε, δηλώσετε σε μια συνέντευξη στα παραπολιτικά, νομίζω, ότι το μεγαλύτερο σας πολιτικό λάθος είναι το ότι προωθήσατε τον κύριο Τσίπρα. Όμως τον κύριο Τσίπρα τον ψήφισε το 36%. Βεβαίως τον ψήφισε το 36%. Και επίσης είχα πει και στα παραπολιτικά ότι ο κύριος Τσίπρας έδειξε μια πολύ μεγάλη ικανότητα να μπορεί να επιβιώνει σε ένα πολιτικό κομματικό σύστημα και επίσης να έχει πάρα πολύ μεγάλες επιτυχίες για το κόμμα του. Δεν ξεχνάω ότι όταν έφυγε εγώ από το κόμμα ήταν ένα κόμμα του 5% εντάξει, και έφτασε ένα κόμμα του 36%. Δεν μπορώ να σβήσω αυτό. Αλλά για μένα το κύριο κριτήριο που χαρακτηρίζει κάποιον πολιτικό είναι κατά πόσον υπηρετεί τις ανάγκες του λαού και κατά πόσον έχει μια στοιχειώδη συνέπεια, κατά πόσον κρατάει ζωντανές τις αξίες της αριστεράς και κατά πόσον είναι ειλικρινής και μιλάει με ανοιχτά χαρτιά απέναντι στον κόσμο. Εντάξει, εσείς δεν περιμένατε όμως το μνημόνιο για να αμφισβητήσετε αυτή τη συνέπεια. Το είχατε κάνει από πριν. Το περίμενα γιατί φοβόμουν. Όχι, το είχατε κάνει από πριν, λέω. Πριν το. Το είχα κάνει σε άσχετη εποχή. Τώρα. Ναι, σε άσχετη, αλλά το είχατε κάνει. Χωρίς να έχετε. Το παιδί σου, ας το πούμε. Δεν μπορείς να είσαι σίγουρος τι θα βγει, ας το πούμε. Καταλάβατε. Το έχουμε κάνει σε μια εποχή ενός μικρού κόμματος της αριστεράς, το οποίο είχε τις δυνατότητές του και τα προβλήματά του. Και έκανα μια σκέψη, με αφέλεια όμως την έκανα. Θα έλεγα ότι αρκεί να μπουν νέοι άνθρωποι που να μην είναι μέσα από τους κομματικούς μηχανισμούς για να ανοίξει ένας άλλος δρόμος. Δεν λειτουργήσε και όπως ξέρετε, ενώ το δέχομαι ότι είναι μεγάλο το λάθος μου αυτό, έχω τη συνείδησή μου ήσυχη γιατί μερικούς μήνες μόνο, όταν ήμασταν ακόμη μικρό κόμμα, διείδα καταστάσεις που δεν μου άρεσαν.
συγκρούστηκα με όλο το ΣΥΡΙΖΑ και θέλω να πω ότι για μένα είναι τιμή μου το ότι βρέθηκα μαζί με τους συντρόφους μου και τις συντρόφισσές μου στο περιθώριο τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα, αλλά εμείναμε σε αυτό που πιστεύαμε. Ναι, απλώς λέω ότι οι κατηγορίες για ασυνέπεια εναντίον του κ. Τσίπρα τις είχατε εκφράσει πολύ πριν γίνει κυβέρνηση. Λίγους μήνες μετά το... Ναι, λίγους μήνες ακριβώς. Διαφώνησα, δεν έλεγα ότι πίστευα, έλεγα μήπως κάνω λάθος, μήπως κάνω λάθος. Και δεν είναι τυχαίο από τη μέρα των εκλογών μέχρι τότε που μετά το δημοψήφισμα την επόμενη μέρα που έγινε το Συμβούλιο Πολιτικών Αρχηγών και προχωρήσαμε στο τρίτο μνημόνιο, είχα κλείσει το στόμα μου, λέω θα περιμένω, μήπως κάποιο λάθος. Βέβαια ο κύριος Τσίπρας λέει, ο ΣΥΡΙΖΑ λέει ότι αν ακολουθούσε τον δρόμο το δικό σας και τη συνέπεια τη δική σας, ας πούμε, όπως την περιγράφετε, θα είχε καταστραφεί η χώρα. Κοιτάξτε, εγώ προτιμώ έναν φτωχό και τίμιο άνθρωπο. Εντάξει. Εσείς. Παρά ο ελληνικός λαός δεν το προτιμάει όμως. Εγώ νομίζω ότι ο ελληνικός λαός αποδεικνύεται από δυνάμεις οι οποίες απλώς βλέπουν το κομματικό και το εκλογικό τους όφελος. Αποδεικνύεται ότι δεν μπορεί να βοηθηθεί για να βγει από τη σημερινή κρίση. Είναι σαφές αυτό το πράγμα. Ξέρετε τι λένε στο Μαξίμου για εσάς, κύριε Λαμάνο. Τι θέλει τώρα πάλι αυτός. Ναι. Έκανε αρχηγός. Ναι. Έκανε αυτός. Έκανε τις επιλογές του. Έμεινε στην άκρη. Ναι. Και ξαφνικά τώρα που βρήκε πάλι ότι είναι κάποιο πρόβλημα, ξανά από πάνω και ξανά μπροστά και ξανά. Είναι ακριβώς εκφράσεις που μου πάνε χθες βράδυ. Που είπα, θα το αλαμβάνω. Κύριε Καμπουράκη, προβληματάκι είναι το τρίτο μνημόνιο. Όχι, λέει, προβληματάκι δεν είναι φυσικά. Έτσι μου λέτε. Νομίζω ότι οφείλουμε όλοι οι πολίτες, οφείλουμε να λέμε με σταθερότητα και με συνέπεια τη θέση τους. Και δεν ζήτησα εγώ να έρθω στην εκπομπή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με φιλοξενήσατε. Όχι, δεν λέω. Μα δεν λέει τι ζητάει στην εκπομπή. Όχι, όχι. Τι ζητάει στην πολιτική, ας πούμε. Τι ζητάει στην πολιτική, εννοεί, όχι στην. Ξέρετε ποια είναι η εικόνα που έχουν στο Μαξίμου. Ότι έχουν συνασπιστεί οι πάντες εναντίον του Αλέξη Τσίπρα ως πρόσωπο. Κοιτάξτε, δεν έχουν συνασπιστεί οι πάντες εναντίον του Αλέξη Τσίπρα ως πρόσωπο. Και να σας πω την αλήθεια, μου κάνει εντύπωση πως κράτησε ο ΣΥΡΙΖΑ τόσους βουλευτές της αριστεράς να ψηφίσουν μνημόνιο. Ναι. Είναι κάτι το οποίο εγώ δεν μπορούσα να το φανταστώ και ειδικά για ορισμένους ανθρώπους που γνωρίζω, δεν μπορούσα να φανταστώ ότι άνθρωποι αυτοί που κάνουν εκλογές, οι οποίες ήταν ένας θρίαμβος και ο οποίος στηρίχθηκε ότι καταργούμε το μνημόνιο, έρχονται και το ψηφίσουν. Δεν μπορώ να φανταστώ πώς μπορέσαν αυτοί οι άνθρωποι να μετά το δημοψήφισμα που είπε να όχι, να περάσουν ένα ναι. Τα ναι δηλαδή στο μνημόνιο ήταν πολλά στο ΣΥΡΙΖΑ, κατά τη γνώμη σας. Και αυτοί που μείνανε και ψηφίσαν ναι. Ήταν πολύ. Είναι πολύ. Είναι πολύ και είναι βαρύ για την αριστερά. Γιατί ξέρετε, η αριστερά πιστεύω, η λαϊκή συνείδηση για την αριστερά, η παραδοσιακή, που περνάει ακόμη και στους δεξιούς, είναι ότι οι αριστεροί, εντάξει, λένε πράγματα που δεν γίνονται, ακολουθούν δρόμο ο οποίος μπορεί να είναι επικίνδυνος για τη χώρα, είναι ιδεολογικά, ας το πούμε, αγκυλωμένοι, αλλά το ξέρετε αυτό. Ναι. Πρέπει να το ξέρετε ότι η αριστερά είναι κάτι άλλο από άποψη συμπεριφοράς. Είναι, δεν μπαίνει στις κυβερνήσεις με εύκολο τρόπο. Έχει κάποιους κώδικες, λέει την αλήθεια, αυτό που πιστεύει στον κόσμο. Έχει μια συνέπεια, αγωνίζεται για τους εργαζόμενους. Αυτό είναι μια συνείδηση και μέσα στους δεξιούς. Λοιπόν. Αυτά όλα τα θέτει εν κινδύνο η πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ, που είδαμε ότι είπαν άλλαν τάλλον, κάναν άλλα πράγματα και στηρίχθηκαν, ας πούμε, σε υποσχέσεις οι οποίες δεν ήταν πραγματοποιήσιμες. Επιτρέψτε μας δύο λεπτά, διότι βγήκανε μόλις οι βάσεις, ήδη αρχίζουν και περνάνε από κάτω να τις βλέπουν όσοι έχουν παιδιά και ενδιαφέρονται, ανήψια, εγγόνια, αυτό κτλ. Έχουμε μεγάλη πτώση των φοιτητών. Ναι, για μας τα πούν. Αναστασία Τσιβγούλη. Καλημέρα σας. Έλα, Αναστασία. Έχει γίνει μεγάλη βουτιά στις βάσεις, κυρίως στα τμήματα της περιφέρειας.
Επαληθεύτηκαν οι προβλέψεις μας ότι θα πέσουν από μέχρι και 1.500-2.000 μόρια. Δίπλα μας είναι ο κύριος Χατζητέγας, πολύ έμπειρος εκπαιδευτικός και φροντιστής. Θα μας αναλύσει το πώς και το γιατί. Καλημέρα σας, καλημέρα, καλημέρα σας. Μέρα. Για πείτε μας, τι βλέπουμε τώρα. Να σας δώσω λίγο μια εικόνα πριν μας θα πει ο κύριος Χατζητέγας. Να δούμε ενδεικτικά έτσι πέντε σχολές, αυτές που λέμε περιζήτητες, πρωτοκλασάτες. Αν είναι έτοιμη και η κάρτα, μπορούμε να τα δούμε. Η Ιατρική Αθήνας έπεσε από το θρόνο των 19.000 μορίων, είναι στα 18.924, 309 μόρια κάτω. Αλεξανδρούπολη, 536. Πάει και αυτό κάτω. Το οχυρό. Ναι, ένα πέφτει. Ναι. Νομική Αθήνας, 18.491 μόρια κάτω, 757 μόρια κάτω στην Κομωτινή. Οικονομική οργάνωση και διοίκηση επιχειρήσεων, το έχουμε αυτό, όχι, είναι η ψυχολογία του ΕΚΠΑ, 17.754 μόρια. Ρέθυμνο, 649 μόρια. Και να σας πω ότι τώρα πριν από λίγο είχαμε και κάποια αποτελέσματα εδώ μπροστά μας. Φιλολογία Καλαμάτας, για να δείτε πόσο έπεσαν στην περιφέρεια, 1.571 μόρια κάτω. Ιστορικό αρχαιολογικό στα Γιάννα, 1.500 μόρια. Αυτό 1.500 μόρια κάτω. Βεβαίως. Μπορούμε να το εξηγήσουμε πολύ εύκολα αυτό, γιατί τα παιδιά με τα capital control, με όλο αυτό που γινόταν και με τον περιορισμό των μεταγραφών, δεν δήλωσαν καθόλου περιφέρεια. Πολύ λίγα παιδιά πλέον. Αυτή είναι η εξήγηση. Δεν έχουν άνεση να μετακινηθούν οι οικογένειες. Και έτσι φτάσαμε στην περιφέρεια σήμερα να έχουν πέσει λοιπόν, πάρα πολύ. Λοιπόν, για να μας πει... Εδώ θα μας πει τα πώς και τα γιατί, θα μας κάνει μια ανάλυση, θα ξέρει πάρα πολύ καλά. Για πείτε μας. Έχουμε πάνω από τα μισά τμήματα να έχουν πτώση των βάσεων. Αυτό συμβαίνει κυρίως στις σχολές, τις συνήθως περιζήτητες. Οφείλεται στη δυσκολία των θεμάτων των φετινών πανελλαδικών εξετάσεων, αλλά και το γεγονός ότι άλλαξε ο νόμος των μεταγραφών, διαφοροποίησε θεαματικά και τις βάσεις στην ελληνική περιφέρεια. Με την έννοια ότι πια πολλές οικογένειες, πολλά παιδιά δεν δηλώνανε να πάνε, γιατί δεν μπορούσαν να τα βγάλουν πέρα να πάνε σε άλλη πόλη, έτσι. Ακριβώς, και έθεταν σε δεύτερη μοίρα ουσιαστικά. Δεν έχουν ένα χιλιάρικο το μήνα, δεν υπάρχει, παιδιά. Ειδικά αυτά είναι, κυρία Λαβάνε, και τα αποτελέσματα της κρίσης. Και να πούμε, συνέχεια ότι θα μεταδίδονται τα αποτελέσματα από το site του Μέγκα. Πέρα από το site του Υπουργείου, θα υπάρχει διαρκή ροή στο site του Μέγκα, εργάζονται πυρετοδός οι άνθρωποι εκεί της ιστοσελίδας του Μέγκα στο www.megatv.com για να έχουμε ακριβώς και αναλύσεις και όλα τα πάντα. Ναι, υπάρχει μεταξύ κάποια σχολή που έχει ανέβει. Επειδή θα πάμε μέχρι τις 11 την εκπομπή. Έχουν ανέβει, ναι, να σας πω. Αναστασία, μισό λεπτό, Αναστασία, να το πω. Θα στα πω μετά. Επειδή θα πάμε μέχρι τις 11 την εκπομπή, από κάτω όλες οι βάσεις περνάνε και βλέπετε. Α, μας λες ότι υπάρχουν και μερικές που έχουν ανέβει. 8.000 μόρια οι μουσικές που δεν ανέβηκαν. Στην Αθήνα. Δεν το κατάλαβα. 8.000 μόρια. Είναι σχολές με ειδικά μαθήματα τα οποία εξαιρούνται από το γενικό κανόνα, γιατί εκεί παίζει σημαντικό ρόλο. Να το ρίξουμε όλοι στη μουσική. Έτσι που είναι η κατάσταση, θα πάμε στα μουσικά σχολεία. Πάμε ένα κορδιόν και καθόμαστε καμιά γωνιά. Παίζουμε να βγάλουμε τα σάγια από κάτω. Υπάρχει και πιο πολιτικοποιημένη προσέγγιση. Αρχίσαν τα όργανα. Λοιπόν, θα τα ξαναπούμε. Ευχαριστούμε. Θα τα ξαναπούμε. Εντάξει. Λοιπόν, θα σας ρωτήσω κάτι. Ναι. Τι εύχεστε για τα παιδιά που μπήκανε? Τι ευχόμαστε για τα παιδιά που μπήκανε? Να είναι καλά στην υγεία τους. Οπωσδήποτε πρώτο. Να συγκεντρώσουν το μυαλό τους να σπουδάσουν, έστω και αν δεν έχουν σχεδόν καμία προοπτική, δυστυχώς. Εδώ φτάσαμε στο σημείο τα τελευταία χρόνια οι μανάδες. Πρώτη φορά δεν έχει ξαναγίνει αυτό. Όταν το είπα πρώτη φορά στο Δελτίο Ειδήσεων πριν από 3 χρόνια, με λοξοκοιτάγανε. Yeah. Να εύχονται στα παιδιά τους, φύγει και μην ξαναγυρίσει. Πήγε, κάτσε. Έτσι. Yeah. Να ρωτήσω κάτι άλλο ακόμη και θα σας πω μια σκέψη. Τι εύχεστε για τα παιδιά που δεν μπήκανε? Έλατε. Ισχύουν τα ίδια. Να είναι πρώτον καλά και δεύτερον να είναι να ασχολούνται με τον εαυτό τους. Το ότι θα βρουν δουλειά δεν μπορεί να τους το υποσχεθεί κανείς. Έχω δει ανθρώπους με τρία πτυχία να κάνουν, να κάνουν delivery. Ναι, σίγουρα. Είναι πολύ φυσιολογικό και θέλω να πω ότι περίπου τα ίδια πράγματα εύχομαι και εγώ. Και γι' αυτό, χωρίς να μπω σε θέματα πολιτικής, να εκμεταλλευτώ αυτή την κατάσταση, θέλω να πω ότι ένα από τα πιο βαριά, κατά τη δική μου γνώμη, το πιο βαρύ σύμπτωμα αυτής της παρατεταμένης κρίσης είναι ότι δημιουργούνται χαμένες γενιές. Δηλαδή, παιδιά τα οποία μπαίνουν στα πανεπιστήμια, βλέπετε, δύσκολες σχολές, ευκολότερες σχολές, δεν μπήκαν, κάνουν δεύτερη προσπάθεια, βρίσκουν έναν άλλο δρόμο, θέλουν να αγωνιστούν, πιστεύουν σε κάτι κλπ. Οφείλουμε, και μπορούμε να το κάνουμε για αυτά τα παιδιά εδώ πέρα, οφείλουμε να σκεφτούμε, να είμαστε τολμηροί, να αλλάξουμε τα πράγματα, ώστε αυτή η γενιά να μην είναι μια χαμένη γενιά.
Είναι άνθρωποι με τρομερές ειδικεύσεις, οι οποίοι σπουδάσαν έξω και γύρισαν πίσω με διδακτορικά και ψάχνουν και μια δουλειά και για ένα πεντακοσάριο. Και ψάχνουν δουλειά και δεν μπορούν να κάνουν οικογένεια. Τα όνειρά τους και τους και δεν μπορούν να κάνουν οικογένεια. Ακριβώς. Γι' αυτό θέλω να απευθυνθώ στους θεατές μας και να πω δεν θέλω να επιχειρηματολογήσω πάνω στις δικές μας προτάσεις, αλλά μη φοβάστε. Αν είναι ανάγκη να είμαστε τολμηροί, να το κάνουμε αυτό, το οφείλουμε πρώτα και κύρια σε αυτούς. Και όντως εύχομαι και πιστεύω, ας το πούμε, ότι μπορούν να δημιουργηθούν οι συνθήκες ώστε να φύγουν των μεγάλων τομών που πρέπει να γίνουν στη χώρα μας, ώστε να φύγουμε από αυτό.